Το κάνει πρωτοβιαζή, γη, όλα αυτά μετά το γάμο. Και πάμε να την ακούσουμε. Εκτός από τραγουδίστρια, είσαι και ηθοποιός. Όχι ακόμη. Σπουδάζομαι ακόμη. Αλλά πήγα πολύ καλά στο Υπουργείο, πέρασα σε εξετάσεις και πάω καλά και στη σχολή, οπότε ελπίζω κάποια στιγμή να γίνω καλή ηθοποιός. Είσαι στη σχολή της Έλντας Πανοπούλου, έτσι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι μια σχολή που πέρα από το ότι μας διδάσκει πολλά πράγματα, κάνουμε πάρα πολλά μαθήματα πάνω στο είδος. Μας διδάσκει το σωστό δρόμο και μας δίνει αρχές. Αυτό ήταν παιδικό όνειρο. Και για όσους, μην ανεκπληκείτε από αυτό, οι άνθρωποι που με ξέρουν πολύ καλά και είναι φίλοι μου και με ξέρουν αυτά τα χρόνια, ξέρουν ότι ήταν ένα αποθυμένο που ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί. Τι μας ετοιμάζεις κάτι άμεσα, στο θέατρο? Συζητάω διάφορα με φίλους που ξέρω και πριν δηλαδή ασχοληθώ. Αλλά θέλω να τελειώσω τη σχολή πρώτα. Εκτός να μου τύχει κάτι τόσο φοβερό και νιώσω έτοιμη και το κάνω νωρίτερα. Αλλά για την ώρα θέλω να τελειώσω τη σχολή πρώτα. Δεν έχω παντρευτεί, όχι. Ίσως επειδή ήταν τόσο δυνατό όλο αυτό που έγινε στη ζωή μου τότε και με το παιδί και ήταν μια πολύ έντονη σχέση, όλοι νομίζανε ότι είχαμε παντρευτεί. Ήταν στα σχέδιά μας, αλλά δεν προέκυψε τελικά. Αποφασίσαμε να χωρίσουμε γιατί είχαμε τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα. Με το Βαλάντι τώρα έχετε... Ποια είναι η σχέση σας τώρα μετά από καιρό? Σχέση δύο χωρισμένων. Αυτός άλλου και εγώ αλλού. Μιλάτε όμως, υποθέτω. Δηλαδή έχετε στο μία τυπική σχέση. Μα δεν χωρίσαμε επειδή δεν ήμασταν ερωτευμένοι. Οπότε είναι κακό να... Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Είναι δύσκολο. Απλά ασυνεννοησία. Δηλαδή... Καθόλου επικοινωνία καλή. Ούτε τώρα υπάρχει. Όχι, αφού δεν υπήρχε ποτέ, θα υπάρχει τώρα. Δεν υπήρχε ούτε όταν ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή δεν μιλάτε? Δεν χρειάζεται. Σπάνια. Και δεν υπάρχει λόγος. Το επειδή εντάξει, έχετε και ένα παιδί μαζί γι' αυτό. Ναι, δεν είχαμε ποτέ ούτως ή άλλως καλή επικοινωνία, ούτε σε ζευγάρι. Οπότε... Συνεχίζεται ακόμα αυτό. Τον εκτιμώ, τον αγαπώ σαν άνθρωπο, παρόλο που δεν ταιριάζουμε και δεν ταιριάζαμε. Ποιος δεν συνεχίζει? Άμα με θέλει κάτι μπορεί να με βρει, το κινητό μου είναι ανοιχτό. Θέλω να κάνω και οικογένεια, να αποκτήσω και άλλα παιδιά. Θέλω. Τώρα είσαι ερωτευμένη? Δεν ξέρω αν αυτό που αισθάνομαι είναι έρωτας ακριβώς. Ή ενθουσιασμός. Τσι. Γιατί πολλές φορές ένιωσα ότι είμαι ερωτευμένη και τελικά δεν ήταν έρωτας. Σε τι φάση είσαι? Πολύ μπερδεμένη φάση. Που σημαίνει ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορώ να βρω κάτι που να με αγγίζει τόσο πολύ. Δεν βρίσκω κάτι που να μου ταιριάζει. Θέλω να είμαι μόνη μου. Εσύ έτσι με το γιο σου πώς είναι, ας πούμε, πες μας πόσο χρονών είναι τώρα, πώς τα περνάτε? Γιατί φοβάμαι ότι είναι πολύ ερωτική? Δηλαδή κοιτιόμαστε στα μάτια με έρωτα. Και βλέπει και στην τηλεόραση διάφορα σύριαλ, ξέρω εγώ, που φιλιούνται και θέλει να με φιλήσει. Και του λέω, δεν κάνει τη μαμά, δεν μιλά στο στόμα. Δεν έχω νιώσει ακόμα ότι ο Χάρης είναι ο γιος μου. Νιώθω ότι είναι το μικρό μου αδερφάκι. Παρόλο που καμιά φορά με φωνάξει η Έλληνα, τσατίζομαι. Του λέω, γιατί με φωνάζει η Έλληνα, θέλω να με φωνάζει μαμά. Επειδή τώρα έχουμε και τη Eurovision, θα πάνε κάποιοι, ας πούμε, τραγουδιστές οι οποίοι δεν είναι και τόσο γνωστοί. Καλύτερα. Γιατί πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε ανθρώπους που είναι ήδη γνωστοί? Υπάρχει αυτή η κλίκα, είναι 5-10 τραγουδιστές. Δεν δίνεται ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους γενικά να δείξουν τη δουλειά τους. Οπότε η Eurovision είναι μια καλή ευκαιρία για ένα νέο άνθρωπο. Εσύ θα πήγαινες, ας πούμε, στη Eurovision άμα σου γινότανε πρόταση? Αν ήταν κάτι πολύ καλό, καλωστημένο, μου γινόταν δηλαδή μια πολύ σοβαρή πρόταση και ήξερα ότι θα έχω βοήθεια και θα γινόταν κάτι σωστά, θα πήγαινα.